Κάποιος το βάζει και εμένα, μπήκανε δύο φωτιές. Ναι, υπόνοιες και δεν είχαμε άλλες χρόνια τέτοια πράγματα, γίνονται τώρα. Μέσα σε λίγα 24 ώρα, δεύτερη πυρκαγιά εκδηλώθηκε στα Κηπιά του Δήμου Παγκαίου. Η άμεση κινητοποίηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας με 6 οχήματα, 4 από την Ελευθερούπολη, 1 από την Καβάλα και 1 από την Χρυσούπολη, γλίτωσαν τα χειρότερα. Ναι, η αλήθεια είναι ότι εδώ πέρα στα Κηπιά, μέσα σε 2 μέρες, κληθήκαμε να επέμβουμε σε 2 πολύ δύσκολα περιστατικά και χάρη στην άμεση επέμβαση όλων των φορέων, της πολιτικής προστασίας του Δήμου, της πυροσβεστικής, των εθελοντών, σε σύντομο χρονικό διάστημα καταφέραμε και περιορίσαμε τη φωτιά στις εκτάσεις που καήκανε. Θα κάνετε έρευνα για πιθανότητα εμπρισμού και σε αυτή την περίπτωση και στην προηγούμενη? Φυσικά, η έρευνα γίνεται κατευθείαν μετά από κάθε φωτιά. Ξεκινάμε να ερευνούμε τα αίτια της πυρκαγιάς. Αυτή τη στιγμή έχουμε 6 υδροφόρα οχήματα, 4 από την υπηρεσία της Ελευθερούπολης, 2, 1 από την Καβάλα και 1 από την υπηρεσία της Χρυσούπολης. Ταυτόχρονα ήρθαν και 2 χωματουργικά του Δήμου Παγκαίου με τους αρμόδιους υπαλλήλους να συνδράμουν κατευθείαν στην προσπάθεια κατάσβεσης. Στην επιχείρηση συμμετείχαν και τα 2 πετζετέλ, τα οποία βρίσκονται στο αεροδρόμιο της Χρυσούπολης. Μέγας Αλέξανδρος. Ναι, όπως βλέπετε, ήταν πολύ κοντά στην προηγούμενη πυρκαγιά που μας, έτσι μας απασχόλησε πριν 2-3 μέρες. Ευτυχώς όμως, άμεσα επενέβησαν τα παιδιά της πυροσβεστικής με τα πετζετέλ που έριξαν το επιβραδυτικό υγρό και δεν χρειάστηκαν περαιτέρω δυνάμεις. Εγώ νιώθω πραγματικά δέος βλέποντας όλα αυτά τα παλικάρια και τον αγώνα που κάνουν, γιατί αυτά τα παιδιά δεν είναι μόνα τους. Από πίσω τους έχουν τις οικογένειές τους, έχουν τα παιδιά τους και όμως τα βλέπετε να μπαίνουν πρώτα στη φωτιά πριν έρθει οποιοδήποτε. Αυτοί είναι εκεί στη μάχη και δόξα τω Θεώ μας προστατεύουν κατά τον καλύτερο τρόπο. Τα λέω και συγκινούμε, αλλά αυτή είναι η αλήθεια. Αξίζουν συγχαρητήρια σε όλους αυτούς τους ανθρώπους. Η πίεση των ημερών είναι τεράστια, είναι σε απανωτά περιστατικά. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι πριν 2-3 μέρες ήρθαν από τη Δαδιά και τώρα εδώ και 2 μέρες αντιμετωπίζουν απανωτές φωτιές. Έτσι, συγχαρητήρια σε όλους αυτούς τους ανθρώπους. Δεν έχουμε να πούμε τίποτα άλλο. Υπάρχουν υπόνοιες για εμπρισμό. Βλέπουμε 2 πυρκαγιές σε μικρό χρονικό διάστημα. Αυτά δεν μπορώ να τα πω εγώ. Αυτά η πυροσβεστική προφανώς θα κάνει την προανάκρισή της, θα κάνει τις έρευνές της και θα δώσει τις δέουσες απαντήσεις. Οι μέρες είναι δύσκολες. Ας προσέχουμε όλοι, ας προστατεύσουμε τα δάση μας, ας προστατεύσουμε την περιουσία μας, ας προστατεύσουμε τα χωριά μας και τις γειτονιές μας. Και αυτό που θέλω να πω εκτός από τους ανθρώπους της πυροσβεστικής, πολλά συγχαρητήρια αξίζουν και στους ιδιώτες εθελοντές, οι οποίοι κατευθείαν τους βλέπετε χωρίς να έχουν καμιά υποχρέωση, έρχονται με τα τρακτέρ τους, με τις υδροφόρες τους, με τα μηχανήματά τους να προστρέξουν για να προστατεύσουν το περιβάλλον τους, άρα να προστατεύσουν την ίδια τους τη γειτονιά, το ίδιο τους το μέρος που ζουν και εργάζονται. Θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στην πυροσβεστική υπηρεσία Ελευθερούπολης που τα παιδιά με το που ήρθε το πρώτο σήμα για πυρκαγιά ενεργοποιήθηκαν. Και εμείς σαν Δήμος Παγκαίου με τον πρόεδρο του χωριού και 3-4 παιδιά που βρεθήκαν κοντά εθελοντές και καταφέραμε γρήγορα να θέσουμε τη φωτιά υπό έλεγχο. Ναι, έχουμε ένα πρόβλημα αυτή τη στιγμή. Κάτι γίνεται, κάτι δημιουργείται εδώ πέρα. Κάποιος το βάζει και εμένα. Μπήκανε 2 φωτιές που δημιουργούν υπόνοιες. Ναι, υπόνοιες και δεν είχαμε άλλες χρόνια τέτοια πράγματα. Γίνονται τώρα. Εντάξει, τώρα δεν ξέρω τι θα γίνει. Προσπαθούμε, θα φτιάξουμε κάποιους δρόμους. Θα προσπαθήσουμε κάτι να κάνουμε. Και από εκεί και πέρα η αστυνομία και η πυροσβεστική ερευνούν. Η αστυνομία και η πυροσβεστική ερευνούν. Τι θα γίνει δεν ξέρω. Άρα δεν μπορούμε να ξέρουμε τι γίνεται, ποιες είναι οι αιτίες. Είναι σκεμμένα, είναι μόνα του σε δύσκολα μόνος τους να μπαίνουν οι φωτιές. Προβληματισμένος εμφανίστηκε ο διοικητής της πυροσβεστικής υπηρεσίας του νομού Καβάλας Νίκος Μπαλατσούκας για τα επαναλαμβανόμενα περιστατικά στα Κηπιά του Δήμου Παγκαίου. Σύμφωνα με τον κύριο Μπαλατσούκα, η φωτιά περιορίστηκε γρήγορα, όμως ενισχύονται οι περιπολίες στην περιοχή με ένα περιπολικό και ένα όχημα της πολιτικής προστασίας, το οποίο θα βρίσκεται συνεχώς στην περιοχή το επόμενο χρονικό διάστημα για την περιφρούρηση της περιοχής. Παράλληλα, σύμφωνα με τον κύριο Μπαλατσούκα, συνεχίζονται οι έρευνες για να διακριβωθεί αν πρόκειται για εμπρισμό. Κοιτάξτε να δείτε, επειδή είναι το δεύτερο περιστατικό το οποίο συνέβη μετά από 3 μέρες στην μεγάλη πυρκαγιά που είχαμε και την οποία την προλάβαμε και τη ζήτησαμε τουλάχιστον σε 2 ώρες μέσα με την πλήθεια των κοινωνικών μέσων. Ξανά είχαμε πάλι και χθες ένα συμβάν το οποίο δεν μας δυσκόλεψε γιατί η κινητοποίησή μας ήταν άμεση, όπως αντιλαμβάνεστε, κινητοποιήθηκαν από τον νομό. 2 οχήματα από την Ελευθερούπολη, 2 από την Καβάλα και 1 από την Χρυσούπολη.
Ευτυχώς βεβαίως, όπως σας είπα, κινητοποίησαν γρήγορα και την προλάβαμε στη Φυσιακιά πριν να ανεπεί το βουνό. Βεβαίως, μας κάναν και δύο ρήψεις τα πετσετέλα δικά μας τα αέρα από εδώ και αυτό συνέβησε στο να ζητήσουμε γρήγορα τη φωτιά. Τώρα, στο γεγονός ότι έχουμε ξανά πυρκαγιά στην ίδια τοποθεσία και σε απόσταση γύρω στα 700 μέτρα, αυτό βεβαίως μας προβληματίζει. Δεν μπορώ να πω κάτι άλλο αυτή τη στιγμή. Απλά η περιοχή, η συγκεκριμένη περιοχή, η εξοχή κυπέ και τα λοιπά, επιτεύονται με περισσότερες δυνάμεις και με την παρουσία ενός περιπολικού, καθώς επίσης και εμένα όχημα από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Απλά, όπως σας είπα, μας βάζει σε σκέψη το γεγονός αυτό και περιμένω να δω τις εξελίξεις λιγάκι.